Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, εδώ οι συνάδελφοί σας μου μιλούν για λογαριασμούς 3, 4 και 5.000 ευρώ έναντι άλλων καταναλώσεων 800, 900 και ούτω καθεξής. 1.000, αλλά όχι 3 και 4 και 5 με τη ρήτρα. Τι προτείνετε, πού πάει και αυτά που ακούσατε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου, τον κύριο Αμπελιώτη, τον κύριο Μητρόπουλο, την κυρία Νικολοπούλου, πού πάει η ιστορία? Κύριε Αυτιά, άκουσα αυτά που είπατε και άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς λέμε ότι από χτες, επιτρέψτε μου, θα πρέπει να υπάρξει πλαφόν στην ενέργεια, γιατί συνεχίζω από αυτά που λέγατε προηγουμένως. Αν η Ελστάτ λέει ότι το μήνα Απρίλιο είχαμε 9,4% πληθωρισμό, αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένες τις τιμές ενέργειας στο χρηματιστήριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μέλλον θα δούμε ακόμα πιο αυξημένους λογαριασμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά δεν το αντέχει, δεν το αντέχει ούτε ο καταναλωτής ούτε η κοινωνία. Θεωρήστε δεδομένο ότι τον μήνα Μάιο ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 10,5 με 11%. Αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Που σημαίνει δεν το αντέχει, επαναλαμβάνω, κανείς. Η γνώμη μας λοιπόν είναι ότι πρώτον πρέπει να φύγει η ρήτρα προσαρμογής που περιμένουμε, αλλά ο μήνας Ιούνιος είναι μακριά, κύριε Αυτιά. Δηλαδή ένα μήνα μετά είναι μεγάλο διάστημα. Και το δεύτερο που σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων δεν αντέχει να πληρώσει ούτε καν τον ένφια που έρχεται σε λίγες μέρες. Και ξαναφέρουμε στο τραπέζι, θα το κάνει η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου, όπως είσαι στο ρεπορτάζ από την πείρα μου, τις 120 δόσεις, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Αυτό που προσθέτω στοιχείο στο πολύ σημαντικό ρεπορτάζ που κάνατε από την αρχή της εκπομπής σας είναι: ρωτήστε τους καταναλωτές αν τις μέρες των εορτών κάνανε αγορές δώρων, κάνανε ψώνια. Δεν κάνανε. Δεν κάνανε, το ξέρουμε. Άρα ουσιαστικά, όταν το εισόδημα των καταναλωτών τελειώνει στα είδη πρώτης ανάγκης και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό σημαίνει ότι όλη η υπόλοιπη αγορά, πρόεδρε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρόεδρε, ζητάμε να σταματήσει τώρα, η ρήτρα. Ο ένας μήνας είναι αρκετά μεγάλο διάστημα και θα επιφέρει ακόμα περισσότερες καταστροφικές συνέπειες. Άρα λοιπόν, να φύγει η ρήτρα από τη μέση, να φύγει. Ακριβώς. Να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος και ο διακανονισμός των όποιων χρημάτων, αφού γίνουν οι επιστροφές από τα υπερκέρδη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί όταν βάζεις κάτι, όταν βάζεις ένα φυσικό αγαθό στο χρηματιστήριο, στο ναό του υπερκέρδους, εκεί το αλλάζεις τα φώτα. Πάει στο Θεό με βάση το φυσικό αέριο. Αν μου επιτρέπετε και μια παρένθεση, κύριε Αυτιά. Παρακαλώ. Αυτά τα υπερκέρδη, όταν κάποια στιγμή φτάσουμε στο σημείο να τα ελέγξουμε, θα έχουν περάσει άλλους 6 μήνες. Mm. Που σημαίνει, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Άρα αυτό που λέμε θα το δούμε το 23. Καλό είναι να το λέμε στους τηλεθεατές. Δεν θα γίνει αύριο, βεβαίως πρέπει να γίνει, αλλά τα αποτελέσματά του θα είναι πολύ αργότερα. Πρέπει όμως να γίνει, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Άρα, να φύγει η ρήτρα, να σταματήσουν οι διακοπές του ρεύματος που είναι το πιο δύσκολο και στην επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στους υπόλοιπους αρχηγούς και στην κυρία Φοντερ Λάιν, λέει το εξής. Εάν τη διαβάσετε, είναι εύκολο. Πλαφόν στο κέρδος χονδρικής. Αυτό, Βαγγελή Αμπελιώτη, σημαίνει ότι αν, κύριε, δίνεις ρεύμα, δεν μπορείς να βάζεις όσο κέρδος θέλεις. Το δεύτερο είναι... Απαραίτητο αυτό, κύριε Αυτιά. Απαραίτητο το πλαφόν στη χοντρική. Έτσι, μπράβο. Επίσης, καθορισμός τιμών σε έκτακτη ανάγκη. Έχουμε πόλεμο. Το τρίτο, ημερήσιο όριο τιμών πλην 10 ή συν 10. Προφανώς τώρα λόγω πολέμου θα είμαστε στο πλην 10. Και βέβαια, το πλαφόν στο φυσικό αέριο, χρηματοδότηση με διαφορετικό τρόπο, ΑΠΕ, λιγνητικών κλπ. Θα μπουν και 5 μονάδες ΔΕΗ με πετρέλαιο στην όλη διαδικασία. Και ερχόμαστε συν τη χρηματοδότηση στα νοικοκυριά. Αυτό, Βαγγέλη Αμπελιώτη, αρκεί για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Χρειαζόμαστε ένα πλέγμα μέτρων. Μπράβο. Τα μέτρα που έχουν ξεκινήσει. Ναι. Ο μηδενισμός της ρήτρας αναπροσαρμογής τουλάχιστον μέχρι 31/12/22. Μάλιστα. Την πρόταση που είπα που θα ωφελήσει πάρα πολύ με την έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα, θα ωφελήσει αυτούς που έχουν πάνω από 300 κιλοβατόρες, που έχουν θυγεί περισσότερο από όλους οικονομικά. Αυτό μάλλον θεωθετηθεί. Πάνω από 8.500-9.000 ευρώ εισόδημα, άρα τους καταλαμβάνει όλους αυτούς με μία μείωση τουλάχιστον με επιστροφή φόρου 22%. Άρα λοιπόν, σύν αυτά που είπατε, είναι ένα πλέγμα μέτρων τα οποία θα οδηγήσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τιμών που θα μπορεί να το αντέξει ο καταναλωτής. Άρα, διπλό πλαφόν στο αέριο, κύριε Βερβεσέ. Πλαφόν στα κέρδη
και επιδότηση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Και τώρα πάω στο δύσκολο. Αλέξη Μητρόπουλος. Με ποιο τρόπο, εσείς είστε οι νομικοί έγκριτοι, κύριε Βερβεσέ, κύριε Μητρόπουλε, κυρία Νικολοπούλου, πώς δεν, ή μάλλον πώς θα σταματήσουν οι διακοπές του ρεύματος. Διότι έχουμε ένα γεγονός ξαφνικό, έχουμε μια καρδιακή προσβολή, δηλαδή ουσιαστικά στην τσέπη των Ελλήνων, από αυτή τη ρήτρα. Και εδώ χρειάζεται τι. Εφόσον, κύριε, έρχεται ένα εξωγενές περιστατικό οικονομικό πάνω μου και με λιώνει στην κυριολεξία, θα πρέπει να με προστατεύσεις και από τις διακοπές του ρεύματος. Γιατί παίρνω 600 σύνταξη μισθό ή 700, αλλά το ρεύμα ήρθε 1200-1300. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αυτό προσλαμβάνω από την κοινωνία. Κύριε Μητρόπουλε, ελάτε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο απήντησε σε εσάς ο κυβερνητικός και σωστά, που έχει δημιουργήσει από σήμερα μεγάλες προσδοκίες, θα έχει σε τρεις κατευθύνσεις παρέμβαση. Πρώτο, να σταματήσει από εδώ και πέρα η ρήτρα αναπροσαρμογής. Να δούμε τι θα γίνει αναδρομικά για αυτούς που πληρώσανε, το είπε ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Και βεβαίως, όσοι δεν έχουν πληρώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, να μην έχουν διακοπές ρεύματος. Αυτή είναι η συμπίκνωση των πολύ ουσιαστικών παρεμβάσεων του κυρίου Βερβεσού και του κυρίου Χατζηδοδοσίου. Μάλιστα. Πιστεύω ότι η πρωθυπουργική παρέμβαση, δραστική όπως σας είπε και όπως το επαναλάβατε, θα είναι στις τρεις αυτές κατευθύνσεις. Για να μην βογκάνε τα νοικοκυριά με τα παιχνίδια του χρηματιστηρίου όπως τα καθόρισαν οι προηγούμενοι, αλλά τα συνεχίζουν και οι σημερινοί. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Και είπατε κάτι, κυρία Νικολοπούλου, για να κλείσουμε αυτό το κύκλο, όλο αυτό το κύκλο. Εδώ βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει πλαφόν στο, κέντρο, στο κέρδος χονδρικής, στην επιστολή του στη Κομισιόν. Δηλαδή, δεν υπήρχε τώρα, μέχρι τώρα, όριο στο κέρδος της χονδρικής. Κάνα ό,τι θέλανε. Όχι. Ας μην μπερδεύουμε τη χονδρική με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Ο Πρωθυπουργός το είπε πάρα πολύ ωραία και τα μέτρα τα οποία πρότεινε στην Ευρώπη πράγματι ήταν εξαιρετικά και μακάρι να εισακουστούν στη νέα σύνοδο κορυφής η οποία θα διεξαχθεί το Μάιο. Έκανε εξαιρετικές προτάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη δυστυχώς ολιγορεί. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη το φυσικό αέριο θα το πληρώσει στους Ρώσους. Έτσι, για να μιλάμε ρεαλιστικά. Αυτό που θα πληρώσει στους Ρώσους λοιπόν θα πρέπει να βγει ενδεχομένως από ένα ταμείο ανάκαμψης. Άρα, ορθώς ο Πρωθυπουργός είπε, βάλτε παιδιά πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά, ούτως ώστε τα υπόλοιπα να δοθούν ενδεχομένως από κάποιο κοινό ταμείο ευρωπαϊκό για να μην επιβαρυνθεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι ο πρόεδρός μας είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Βερβεσός. Ναι. Ακριβώς. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Η πολιτεία, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό τώρα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι άλλο κομμάτι, επαναλαμβάνω, για να μην τα μπλέκουμε όλα μαζί. Είπε το εξής σημαντικό. Είναι πολιτική απόφαση. Η μόνη η οποία αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τις ισορροπίες είναι η πολιτεία μέσω του κώδικα προμήθειας. Ερώτημα. Ο κώδικας προμήθειας έγκυται στην δικαιοδοσία και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ενέργειας. Και επειδή ο συγκεκριμένος υπουργός έχει λάβει πολλά μέτρα και έχει ισορροπήσει η αγορά ως ένα βαθμό, ελπίζουμε ότι πολύ πολύ άμεσα θα δοθεί λύση και στη ρήτρα αναπροσαρμογής, διότι ουδέποτε έχει υπάρξει στο παρελθόν και σε κανένα κομμάτι οποιασδήποτε αγοράς τέτοιου τύπου αναπροσαρμογή ελεύθερη, μετακυλώντας τον καταναλωτή οποιοδήποτε κόστος. Είναι σαν να πάνε να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσια, κύριε Βερβεσέ, να κάνουν 60 ευρώ, 50, δεν ξέρω πώς θα κάνουν, και να σου πει βάλε και μια ρήτρα 150. Θα τα πάρεις ποτέ? Κυρία Βαραφιά, θα τα πάρεις ποτέ, πρόεδρε, αυτά τα παπούτσια? Δεν τα πάρεις. Μπορεί να πάρεις και πιο φτηνά ή να μην πάρεις και να μην ξυπώσεις. Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Άρα θα πέσει στα δικαστήρια η ρήτρα. Από την πείρα σας. Η ρήτρα δεν είναι μόνο, δεν ανακοίνωσε ζητήματα καταναλωτικού και ανταγωνισμού. Εδώ υπάρχουν θέματα ανταγωνισμού, υπάρχει μονοπόλιο. Έτσι. Γράψα σε ένα χαρτί να τα έχουμε εδώ. Στην ίδια τιμή. Έτσι. Θα πέσει τα δικαστήρια η ρήτρα. Δεν τηρείται και η προσυμβατική ευθύνη, η ενημέρωση των 60 ημερών που επιβάλλεται από τον νόμο και μέσω του κώδικα. Γι' αυτό και η ΡΑΕ φωνάζει τώρα, πρόεδρε, και λέει: ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Ενημερώσατε για την αλλαγή τη τιμολογιακή σα πολιτική.
Και οι 409 της ΡΑΕ, ναι, κατ' εμάς, είναι εκτός νομοθετικής αξιότητας. Λοιπόν, λέτε νομικά και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ακούστε. Ακούστε. Όπως το είπατε, όπως το είπε ο πρόεδρος. Όπως το είπε ο πρόεδρος. Μην πάμε να μην κάνουμε τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ όφιλε να είχε παρεμβεί. Και η απόφαση του 13 έτσι είναι εκτός νομοθετικής εξόδου. Λοιπόν, εκτός γενικών νομοθετικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος πάντα είναι σαφής στις τοποθετήσεις του. Εύχομαι, κύριε πρόεδρε, δεν θα αφήσουμε το θέμα, θα συνεχίσουμε. Μια λέξη, αν μπορώ, και αυτιά, βεβαίως, να σας αφήσω. Και να σας αποχαιρετήσω. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρώπης είναι ένα κάτι το οποίο σημαίνει μεταγενέστερα ποια θα είναι η συνοχή αυτών των χωρών. Το ίδιο πρόβλημα εμάς το έχει κυρίως όλη Νότια Ευρώπη. Αν η Ευρώπη δεν πάρει πρωτοβουλίες, πολύ φοβάμαι, θυμηθείτε, ότι θα υπάρχει τεράστιο θέμα συνοχή της Ευρώπης. Όπως το λέτε. Γιατί σήμερα καταστρέφονται οι οικονομίες όλων των νοτιών χωρών. Ο πρόεδρος ουσιαστικά λέει η Ευρώπη να γίνει κράτος κάποια στιγμή, να γίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ασφαλώς. Καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σε ευχαριστώ.